Την αποχή από τις δευτερογενείς μεταφορές, επανεξετάσεις, εξιτήρια κτλ. Αποφάσισαν οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ στο πλαίσιο της απόφασης που πήρε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού ΕΚΑΒ από χθες 5η μέχρι και τις 6 Ιουλίου. Το ΕΚΑΒ Καβάλας συμμετέχει στην κινητοποίηση η οποία βγήκε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού ΕΚΑΒ και η μορφή της είναι αποχή από τις δευτερογενείς μεταφορές. Η αποχή ουσιαστικά έχει να κάνει με τα εξιτήρια και με τις επανεξετάσεις. Θα εξυπηρετούμε κανονικότατα τα επίγοντα περιστατικά που ουσιαστικά αυτός είναι και ο ρόλος μας. Καταφεύγουμε σε αυτή την κινητοποίηση γιατί τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα το τελευταίο χρόνο υπάρχει μια τεράστια υποβάθμιση στο ΕΚΑΒ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ εκτελούν όλα τα επίγοντα περιστατικά, ενώ κανείς δεν μένει χωρίς ασθενοφόρο, όπως τονίζουν χαρακτηριστικά. Δεν εξυπηρετούν όμως τις δευτερογενείς μεταφορές, δηλαδή εξιτήρια, επιστροφές, ραντεβού και ό,τι έχει να κάνει με αυτά. Αυτά τονίζουν χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή τους, μας απασχολούν καθημερινά, ιδιαίτερα τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Όλος ο φόρτος των νοσοκομείων ήρθε σε εμάς, πράγμα που έχει επίπτωση στη σωστή λειτουργία των επιγόντων περιστατικών. Υπάρχουν, συνεχίζουν περιστατικά με τροχιά και ανακοπές που μένουν αρκετή ώρα στον δρόμο γιατί υπάρχει εγκλωβισμένο ασθενοφόρο σε δευτερογενή μεταφορά. Είναι, λένε οι εργαζόμενοι, τόσο έντονο το φαινόμενο το τελευταίο καιρό που η διοίκηση του ΕΚΑΒ έχει εγκρίνει να εργάζονται σε απομακρυσμένα κέντρα υγείας σε ασθενοφόρα οδηγοί ΟΤΑ ή πυροσβεστικής, χωρίς αυτοί να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση για να μπορέσει να λυθεί το πρόβλημα οριστικά. Βγήκε πρόσφατα και κάποιο νόμο του Υπουργείου Εσωτερικών, νομίζω, ο οποίος λέει ότι όπου υπάρχουν προβλήματα θα μπορούν εκεί πυροσβέστες, οδηγοί, ΟΤΑ, γενικά όποιοι έχουν επαγγελματικά διπλώματα με μια ελάχιστη 13 ώρες ίσως και λιγότερο εκπαίδευσης να πάρουν μια πιστοποίηση, μια βεβαίωση ότι θα μπορούν να πηγαίνουν να κάνουν τα επίγοντα περιστατικά. Πράγμα που αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτό, είμαστε επαγγελματίες, προσπαθούμε να διαφυλάξουμε το επάγγελμά μας και βέβαια όχι μόνο το επάγγελμά μας, προσπαθούμε να διαφυλάξουμε το κοινωνικό σύνολο. Έτσι, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Για τον λόγο αυτό λοιπόν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού ΕΚΑΒ και βέβαια υπάρχουν και κάποια άλλα μικρότερης σημασίας βέβαια, αλλά για εσάς μικρότερης σημασίας, για εμάς μεγάλη σημασία, για παράδειγμα η υγιεινή και ασφάλεια στο ΕΚΑΒ η οποία έως τώρα δεν έχει υπάρξει ποτέ, δουλεύουμε σε αντίξωες συνθήκες, τα ασθενοφόρα μας είναι παμπάλα, δεν υπάρχει ανανέωση του στόλου, υπάρχουν κάποια ζητήματα οικονομικής φύσεως τα οποία δεν έχουν τακτοποιηθεί ακόμα, μας οφείλονται κάποια δεδουλευμένα του παρελθόντος εδώ και περίπου 1,5 χρόνο τα οποία δεν έχουν αποπληρωθεί. Και ένας από αυτούς τους λόγους μαζί με τους άλλους που σας είπα, είναι ότι για αυτόν τον λόγο κάνουμε την αποχή από δευτερογενείς μεταφορές. Αυτό θα γίνει μέχρι την άλλη εβδομάδα. Για μία εβδομάδα θα έχουμε αυτή την αποχή. Θα συναντηθεί μετά πάλι το Διοικητικό Συμβούλιο, θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Αν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση από το Υπουργείο, κάποιο ενδιαφέρον να βρεθούμε στο τραπέζι των συζητήσεων και όλα αυτά, θα συνεχίσουμε πάλι για μία ακόμα εβδομάδα μέχρι ότου τέλος πάντων ενδιαφερθούν οι αρμόδιοι να συζητήσουν μαζί μας και να δούμε τι μπορεί να γίνει για το κοινωνικό καλό. Εμείς ευελπιστούμε ότι θα έχει αίσιο αποτέλεσμα. Θεωρούμε ότι τελικά το Υπουργείο ή τα Υπουργεία που εμπλέκονται σε όλο αυτό θα καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και τελικά θα έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο θα είναι επιθυμητό για όλο τον κόσμο. Έτσι, το καλύτερο για όλο τον κόσμο.